Με αφορμή ένα γάμο που πήγαμε και ακούσαμε μια πολύ ωραία φωνή να τραγουδάει καλύμνικα τραγούδια του γάμου και μας έκανε εντύπωση, ρωτήσαμε και μάθαμε ότι πρόκειται για την Άννα την Ιστάζου. Η Άννα την Ιστάζου λοιπόν, γι' αυτό και εμείς πήραμε το φακό του Κάλυμνος Νιούς, κλείσαμε ένα ραντεβού και την επισκεφθήκαμε. Είναι εδώ λοιπόν δίπλα μας η Άννα την Ιστάζου με την πολύ ωραία φωνή. Και θέλω έτσι να μάθω λίγο, Άννα μου, πώς ξεκίνησες, γιατί δεν είσαι τραγουδίστρια. Όχι, δεν είμαι τραγουδίστρια. Πώς ξεκίνησα. Όταν έμεινα ορφανή, ήμουν 8 χρονών εγώ. Μαζί με τα αδέρφια μου ήταν η αδερφούλα μου 6 και ο αδερφός μου γύρω στα 2,5 με 3. Μας ανάλαβε η γιαγιά να μας μεγαλώσει. Η οποία η γιαγιά τον πρώτο καιρό μυρολογούσε τη μαμά μου. Ναι, το παιδί της. Το παιδί της. Και, πόσο χρονών ήταν η μαμά? 31. Πω. Μάλιστα. Λοιπόν, η γιαγιά μυρολογούσε για πολύ καιρό. Εμείς δεν το αντέχαμε αυτό, να το ακούμε. Μας πονούσε. Γιατί έκλαιγε συγχρόνως. Έκλαιγε. Και ναι. Πονούσε η γυναίκα και ναι. Πονούσαμε κι εμείς. Λοιπόν, και της λέω μια μέρα, γιαγιά, δεν μπορώ να ακούμε άλλο αυτό το μυρολόι. Πες μας ένα πιο ευχάριστο τραγούδι. Και λέει, εντάξει, κάτσετε κοντά μου να σας μάθω και τα καλύμνικα που είναι πολύ ωραία. Ξεκινούσε λοιπόν η γιαγιά. Ναι. Άρχισε με τα νηφικά, να μας λέει τα νηφικά. Εγώ μαγεύτηκα με τη φωνή της, με όλα αυτά που άκουγα, μου αρέσανε πάρα πολύ και της λέω πες μας κι άλλα, πες μας κι άλλα. Αυτό γινόταν σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά πήγαμε στα καλύμνικα. Εκεί ακόμα ξετρελάθηκα εγώ να ακούω τα καλύμνικα. Είχε και μια πάρα πολύ ωραία φωνή η γιαγιά. Η αδερφούλα μου ήταν αδιάφορη, δεν της άρεσε. Εγώ όμως επέμενα, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Και την άκουγα λοιπόν να τραγουδά, έμαθα πάρα πολλά κοντά της. Μετά έπαιξε και ένα άλλο πρόσωπο, σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Ήταν ο θείος μου ο Παύλος ο Ιστάζος. Είναι ο πατέρας του Σκεύου, του Δημήτρη και της Καλωτίνας. Ναι. Είχαν τότε μια καφετέρια, τον Κοβ. Λοιπόν, πηγαίναμε τακτικά εκεί, εκεί ήταν το σημείο συνάντησης μας και μας έλεγε ο Θείος ο Παύλος, κόρες βάλτε ένα χέρι να καθαρίσουμε το μαγαζί, να πάμε να χορέψουμε. Αυτό γινόταν πολύ συχνά, όχι μόνο σε γιορτές και... Ήταν άνθρωπος της διασκέδασης. Πάρα πολύ, ναι, πάρα ναι. Πολύ. Λοιπόν, κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο που του άρεσε το γλέντι, τραγουδούσαμε, χορεύαμε, ατελείωτα. Ναι. Και του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τι να πω. Ναι, σωστά. Και έτσι ξεκίνησες δηλαδή. Αγαπούσες πολύ. Αγαπούσα αυτό το είδος του τραγουδιού. Τα παιδιά μου τα νανούριζα έτσι. Έχω δύο παιδιά. Τα νανούριζα με τα καλύμνικα τραγούδια. Το μέρα μέρωσε. Ναι. Δεν σταματούσα ποτέ να τραγουδάω όλη μου τη ζωή. Μπράβο. Τώρα τελευταία, τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι, πώς ξεκίνησε αυτό τώρα στους γάμους? Πώς ξεκίνησε? Πριν πάμε στο πώς ξεκίνησε, εγώ είμαι περίεργος. Από τα τραγούδια τα χαρούμενα που σου έλεγε η γιαγιά σου, ποιο ξεχωρίζεις? Χαρούμενα. Μου άρεσε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που το έλεγε. Δεν είναι πολύ χαρούμενο. Έφραζε τον πόνο της. Είναι το Μαρούλι. Ναι, έβγαζε τον πόνο της από αυτό το τραγούδι και εμένα με άγγιξε πάρα πολύ και μ' αρέσει. Δεν ήταν μυρολόι όμως. Όχι. Είναι ένα πολύ ωραίο καλύμνικο τραγούδι. Εκφράζει τον πόνο για ένα αγαπημένο πρόσωπο που χάνουμε. Ναι. Ή σφουγγαρά ή από την οικογένεια ένα πρόσωπο. Ναι. Με άγγιξε πάρα πολύ, βέβαια, γιατί ήταν αφιερωμένο για την μαμά μου. Και το αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ποιο είναι αυτό? Είναι το Μαρούλι. Μια στροφή. Να το ακούσουμε λίγο. Λίγο. Έτσι. Για να πάμε στα νηφικά μετά. Εντάξει. Αχ, Μαρούλι μου, μελά. Αχ, Μαρούλι μου. Αχ, η μάρα. Αχ, αναστενάζω
έλα, έλα στον κόσμο δε εν ελπίζω. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Άννα. Μπράβο, μπράβο, Άννα, μπράβο. Για έλα τώρα να μας πεις πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία τώρα. Το πώς ξεκίνησε, μας το πες, να τραγουδάς στα γλέντια. Στα νυφοστόλια. Στα νυφοστόλια και στα γλέντια τώρα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε. Κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα με τις φίλες μου. Έχω μια πολύ καλή φίλη, την Ελένη, η οποία όποτε κάνουμε μπάνιο μου λέει «Άννα, τραγούδα μας να μας φτιάξει το κέφι». Τι ωραία στη θάλασσα να κάνεις μπάνιο και να τραγουδάς. Πολυμπάμε και τραγουδάμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και μου λέει «Βρε Άννα, δεν το καλλιεργείς αυτό το ταλέντο που έχεις». Λέω «Εντάξει, δεν βαριέσαι», λέω «Σιγά». Μου λέει «Γίνεται ένας γάμος και ζητάνε κοπέλα. Θες να πας να τραγουδήσεις?» Λέω «Βέβαια, είμαι μεγάλη μου χαρά». Ναι. Πήγα στο γάμο αυτό, τραγούδησα, άρεσε πολύ στον κόσμο, έγινε ξανά πάλι ένας γάμος σε αυτή την οικογένεια. Πάλι με ξανακαλέσανε. Και έτσι από στόμα σε στόμα. Ξεκίνησε η ιστορία. Ξεκίνησε αυτό. Βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Όλο αυτό δεν το κάνω με το ζόρι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται. Και πάει πολύ καλά. Πέρυσι το καλοκαίρι τραγούδησα σε 18 γάμους. Μπράβο. Ομογενής. Και ομογενής. Και εδώ καλύνη. Και στον ντύσιμο της νύφης. Ναι. Όταν ντύνεται η νύφη και ο γαμπρός μαζί με τα βιολιά λέμε νυφικά τραγούδια. Για πόση ώρα? Αυτό κρατάει περίπου μία-μία μισή ώρα. Πόση ώρα ντύνουν δηλαδή το γαμπρό και ναι, η νύφη? Ναι. Και έχεις τόσα πολλά νυφικά τραγούδια? Ναι, πάρα πολλά. Πάρα πολλά νυφικά. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το... Γιατί βλέπω μπροστά σου ένα, όχι, ένα τετράδιο. Όχι, είναι στίχη που μου έλεγε η γιαγιά και έγραφα. Είναι γραμμένη από το 83. Μπράβο. 41 χρόνια. Το έχω αυτό. Καλλιμνικά όλα. Ναι. Είναι στίχη καλλιμνική και έχω γράψει. Τα αγαπούσες, σου άρεσε. Πάρα πολύ, ναι. Ναι, φαίνεται. Φαίνεται. 266 στίχους έχω εδώ μέσα. Ναι. Είναι διάφοροι στίχοι, τους χρησιμοποιείς και σε νηφικά τραγούδια. Λοιπόν, σε φωνάζει τώρα μια οικογένεια. Ναι. Παντρεύεται ο γιος, παντρεύεται η κόρη. Άννα, έλα να μας τραγουδήσεις. Ναι. Θα πας αμέσως. Ναι, ναι, με μεγάλη μου χαρά. Και πας τραγουδάς μαζί με τα βιολιά. Μαζί με τα βιολιά, μαζί με τα βιολιά. Συνοδεύετε τη νύφη ή τον γαμπρό στην εκκλησία, αν χρειαστεί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το όλο ωραίο σκηνικό γίνεται την ώρα που ντύνεται ο γαμπρός και η νύφη. Ναι. Σε διαφορετική βέβαια ώρα. Ναι. Πρώτα ντύνουμε τον γαμπρό και μετά την νύφη. Λοιπόν, και λέμε μαζί με τα βιολιά, η κλασική σκοπή είναι το «Ήρθε η ώρα καλή», το «Γιάλα» και ο «Παριανός» και ακολουθούν κι άλλα. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα βασικά τραγούδια. Έχω μια ιδέα. Πες μας. Αυτό θα το αξιοποιήσεις? Ναι. Θα το αξιοποιήσεις? Ναι, ναι, γιατί πάει πολύ καλά. Πέρα ότι το αγαπώ τόσο πολύ και βγαίνει από μέσα μου, κάνω και μαθήματα για να εξελιχθώ και να φτάσω, αν με αξιώσει ο Θεός και η Παναγιά, να τραγουδώ και στα γλέντια των γάμων. Μπράβο. Τα καλλιμνικά και τα νηφικά τραγούδια. Πρέπει να πω ότι σε όλο αυτό εδώ που γίνεται και μου συμβαίνει στη ζωή μου, με βοηθάει η Παναγιά. Μου το δείχνει καθημερινά. Συγκινούμε που το λέω. Δεν είχα σκοπό να το πάω παραπέρα. Να το εξελίξεις. Όχι, αλλά... όχι. Εκείνη ναι. με σπρώχνει με το δικό της τρόπο. Το νιώθω. Τη νιώθω δίπλα μου. Και μάλιστα της έχω βγάλει και τραγούδι. Της έχω γράψει στίχους. Ναι. Ναι. Αν θέλετε να τους... Όχι να τους τραγουδήσω, να τους πω. Ναι. Θέλω να το πω. Να την τιμήσω την Παναγία μου. Που με βοηθάει και νομίζω εκείνη, αν θέλει, θα φτάσω εκεί που, πες τους. Που θέλεις. Που θέλω. Για να ακούσουμε τους στίχους. Λοιπόν, την Παναγιά ευχαριστώ με όλη την καρδιά μου, γιατί είναι η μάνα μου και η παρηγοριά μου. Την Παναγιά παρακαλώ με όλη την ψυχή μου, να είναι πάντα δίπλα μου, να είναι στη ζωή μου. Πάντα θα σε ομολογώ, πάντα θα σε δοξάζω. Πάντα με αγάπη στην καρδιά, εσένα θα φωνάζω. Είναι δική μου η στίχη. Μπράβο. Και θέλω να τραγουδάω στα πανηγύρια με πολλούς σκοπούς. Στον Παριανό, τον Μπάρπα Θοδωρή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο. Άρα, Άννα. Στους γάμους. Α, συγγνώμη. Εγώ θα λέγα. Στους γάμους τραγουδάει με τις ορχήστρες που έχουν τα κέντρα. Ναι, ναι, βέβαια. Με οποιαδήποτε ορχήστρα, δεν είναι. Οποιαδήποτε, ναι, υπάρχει. Mm-hmm. Ναι. Και έχει και βιολιά, έχει και μπουζού και τα πάντα. Ναι. Εγώ τραγουδάω τα νησιώτικα και καλλιμνικά
Με τα βιολιά. Ναι, στους γάμους υπάρχουν μέρη μουσικά. Ναι. Τα νησιώτικα, τα καλύμνικα και μετά τα λαϊκά. Εσύ στα νησιώτικα. Και στα νησιώτικα πάντα υπάρχει το βιολί. Ακριβώς. Και το λαούτο, πάντα. Λοιπόν, Άννα, πριν μας τραγουδήσεις ένα νηθικό τραγούδι. Λέμε λοιπόν στους καλύμνιους, στις καλυμιές, στους ομογενείς μας. Αν κάποια οικογένεια θέλει στον υφοστόλη γαμπρού ή νύφης, πώς το λένε αυτό, να τραγουδήσει κάποιος, η Άννα είναι διαθέσιμη. Ναι, ακριβώς. Διαθέσιμη, με μεγάλη μου χαρά. Πολύ ωραία. Θα την πάρετε και τηλέφωνο. Και θα το κάνω όσο πιο καλά γίνεται. Ναι. Λοιπόν, για πες μας ένα τώρα νυφικό. Νυφικό, Ναι. Έτσι να κλείσουμε. Ναι. Άιντε, ήρθε η ώρα, η καλή Παναγιά μου, και και φαντάζομαι τώρα, εάν μπει και η μουσική από βιολιά και λαούτα, Άννα μου, είναι καταπληκτικό. Τώρα βρήκατε και προετοίμαστη. Πολύ ωραία. Μια χαρά, πολύ ωραία. Μπράβο, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί ακόμα και πολύ κολακευτικά σχόλια για σένα. Ευχαριστώ. Και αυτό που μου αρέσει εμένα ακόμα ιδιαίτερα, είναι ότι ξεκινάς να διατηρείς αυτή την όμορφη παράδοση. Αυτό μου αρέσει. Μπράβο, πολύ, ότι θέλω κι εγώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι στην αγαπημένη μου κάλυμνο που τη λατρεύω και στην παράδοσή μας. Ναι. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ αγάπη από μέσα μου. Δεν το κάνω ούτε για να βγάλω χρήματα, ούτε για να φανώ μια μεγάλη τραγουδίστρια. Κάνω κάτι που μου αρέσει, θέλω να το δώσω στον κόσμο, με πολύ και χαρά. Και τα πολύ καλά. Ελπίζω να... Άρα η γιαγιά. Η Ράδενα. Ναι. Η γιαγιά μου, εδώ. Η γιαγιά η Ράδενα, ναι. Από ψηλά. Ναι. Άννα μου, θα είναι πολύ 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 χαρούμενη. Έτσι πιστεύω. Ναι. Και η μαμά. Τους χρωστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι τόσα πολλά. Έλα βρε Άννα, μας συγκίνησες τώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί δίνεις χαρά, δίνεις χαρά. Και εμείς θέλουμε σε κάθε γάμο καλύμνικο να πας να τραγουδάς. Να τραγουδάς. Με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, και όποιος θέλει, η Άννα είναι εδώ, τη τηλεφωνεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά, για την τιμή που μου κάνατε. Και εμείς χαρήκαμε πολύ. Ευχαριστώ. Μας συγκίνησες, πρέπει να σου πω. Να είστε καλά.